Πριν από ένα χρόνο το σώμα μου έδειχνε κάπως έτσι. Και τώρα δείχνει κάπως έτσι. Σε αυτό το βίντεο σου υπόσχομαι θα μάθεις ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις το σώμα σου έτσι όπως το θέλεις εσύ. Το σημαντικότερο, το μαντέψατε, είναι η διατροφή. Άμα αρχίσεις να ψάχνεις στο ίντερνετ για δίαιτες, διατροφές και πράγματα που σε κάνουν να χάσεις ή να πάρεις κιλά, θα τρελαθείς. Άκουσε με, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ανοίγεις το Google, γράφεις Calorie Calculator. Βάζεις το ύψος σου, την ηλικία σου, τα κιλά σου και τι ζωή κάνεις, πόσο γυμνάζεσαι και θα δεις πόσες θερμίδες χρειάζεσαι για να διατηρηθείς στα κιλά που είσαι. Βάσει αυτού, άμα θέλεις να πάρεις κιλά, πρέπει να τρως περισσότερες θερμίδες και άμα θέλεις να χάσεις κιλά, να τρως λιγότερες θερμίδες. Τώρα, πώς θα ξέρεις πόσες θερμίδες τρως? Με μία ζυγαριά και μια δωρεάν εφαρμογή, το FitnessPal, μπορείς να μετράς ακριβώς τις θερμίδες που τρως. Το ξέρω, ακούγεται βαρετό και απαίσιο, αλλά είναι σαν παιχνίδι, θα το συνηθίσεις και μέσα σε μερικές εβδομάδες θα μπορείς με το μάτι να ξέρεις ακριβώς τι τρως. Ο τρόπος για να μην συγχαθείς αυτή τη διαδικασία είναι να μην είσαι πάρα πολύ αυστηρός ή αυστηρή με τον εαυτό σου. Εάν μια μέρα φας παραπάνω ή λιγότερο, δεν πειράζει, ξέχνα το, μην κάνεις τίποτε και απλά συνέχισε τις επόμενες μέρες το πρόγραμμά σου. Δεν έχουν σημασία μόνο οι θερμίδες που τρως, έχει σημασία και τι περιέχουν αυτές οι θερμίδες. Πόσο καλές ή κακές είναι. Τι εννοούμε με αυτό? Οι φυσικές μη επεξεργασμένες τροφές είναι πλούσιες σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά, τα οποία σε βοηθούν να έχεις περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μυϊκή μάζα και καλύτερη υγεία γενικά. Οι επεξεργασμένες τροφές, όπως τα πατατάκια, έχουν πάρα πολλές θερμίδες και πάρα πολύ λίγα ωφέλιμα συστατικά για τον οργανισμό σου. Με αποτέλεσμα, ο οργανισμός σου να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που λαμβάνει και να τα αποθηκεύει σαν λίπος. Συγγνώμη. Αυτά όσον αφορά τη διατροφή. Όπα, περίμενε! Λοιπόν, επειδή το ξέρω ότι πάρα πολύ θα το έχει τόσο απορία όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, δεν είναι τόσο σημαντικά. Σίγουρα βοηθάνε σε ένα βαθμό, αλλά δεν πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που θα ασχοληθείτε. Τάξτε να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ισορροπημένη διατροφή και αφήστε τα συμπληρώματα για αργότερα. Εγώ προσωπικά το μόνο συμπλήρωμα που παίρνω είναι η πρωτεΐνη και ο λόγος που παίρνω αυτό το συμπλήρωμα δεν είναι τόσο επειδή θεωρώ ότι χρειάζεται συστημική ανάπτυξη, αλλά επειδή με βολεύει να πίνω το πρωί ένα ωραίο σμούθι με γεύση φράουλα. Okay, εντάξει, τον ακούσατε, συμφωνώ μαζί του. Πάμε να σας δείξω πώς να κάνετε αυτό το σμούθι. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή για το σμούθι μου που πίνω κάθε μέρα και περιέχει 900 θερμίδες, 100 γραμμάρια υδατάνθρακα, 70 γραμμάρια πρωτεΐνη, 25 γραμμάρια λίπος, 200 ml γάλα, 1 σκουπ πρωτεΐνης, 10 γραμμάρια καρύδια, 10 γραμμάρια ηλιόσπορη, 100 γραμμάρια βρώμη, 1 μπανάνα και 200 γραμμάρια γιαούρτι 2%. Εννοείται ότι άμα θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, η γυμναστική είναι πάρα πολύ σημαντική. Προτείνω να δοκιμάσεις διάφορους τρόπους γυμναστικής και να βρεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει και σε γεμίζει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η μυϊκή ενδυνάμωση με βάρη στο γυμναστήριο. Έχω δοκιμάσει πολλά προγράμματα, αλλά αυτό που βρήκα εγώ αποδοτικότερο είναι το push-pull legs. Μία μέρα γυμνάζεις δικέφαλους και πλάτη, μία μέρα τρικέφαλους, στήθος και ώμους και μία μέρα πόδια. Αυτό το κάνεις 2 φορές μέσα στην εβδομάδα, άρα σύνολο 6 μέρες και μία μέρα ρεπό. Εάν δεν προλαβαίνετε να πηγαίνετε 6 μέρες στο γυμναστήριο, μπορείτε να πηγαίνετε 4 μέρες και να κάνετε μία μέρα άνω σώμα, μία μέρα κάτω σώμα. Εάν πάλι και 4 μέρες είναι πολλές, μπορείτε να πηγαίνετε 2 μέρες μόνο και να κάνετε όλο το σώμα σας και τις 2. Προτείνω να αφήνετε τουλάχιστον 48 ώρες μέχρι να ξαναγυμνάσετε την ίδια μυϊκή ομάδα ώστε να μην τραυματιστείτε και να δείτε τα δυνατά αποτελέσματα. Λοιπόν,
Πάμε τώρα στο γυμναστήριο να δείτε ένα push day μου. Post-workout γεύμα, τηγανιτές πατάτες και μπριζόλα. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, καθώς είναι η διαδικασία στην οποία το σώμα σου επισκευάζει τους μυς σου και τους κάνει μεγαλύτερους και δυνατότερους. Προτείνω τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα. Σώσου παρακάλεσε ησυχία! Ακόμη πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην τα παρατήσετε. Θα κάνετε λάθη και όσον αφορά τη διατροφή και όσον αφορά τη γυμναστική και τη ξεκούραση. Πρέπει να μάθετε από τα λάθη σας και με το καιρό θα βελτιωθείτε και θα κάνετε και λιγότερα λάθη και θα δείτε και πραγματικά αποτελέσματα. Έχουμε έρθει εδώ, στην άλλη άκρη της Αθήνας, να τραβήξουμε πράγματα. Πες τίποτε, καμεραμάν. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να τραβήξουμε διάφορα. Έχουμε να τραβήξουμε εξώφυλλο για το κανάλι και να κάνουμε και λίγο φιλικάκι. Έρχονται μεγάλα πράγματα το καλοκαίρι, πολύ content και πολύ παραλία. Λοιπόν, τελευταίο και σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδικασία να σας αρέσει. Πρέπει να βρείτε φαγητά που σας αρέσει να τα τρώτε, γυμναστική που σας αρέσει να την κάνετε και ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορείτε να διατηρήσετε για χρόνια ώστε να δείτε πραγματικά μεγάλα αποτελέσματα. Αυτά για σήμερα. Νέα βίντεο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Τα καλύτερα βίντεο έρχονται, τα λέμε. Bonus tip, αν δεν το ξέρεις, το σώμα μας είναι 60% νερό. Οπότε μην ξεχνάς την υδατασία σου.